εν χρόνο και εκ του μηδενός, εξ απείρου αγάπης και αγαθότητος, δημιούργησε ολόκληρο τον κόσμο. Εις έξ ημέρα. Έξ ημέρα είναι μακρότατε χρονικέ περίοδο. Τελευταία, ο Άγιος Θεός δημιούργησε την κατακλείδα και το επιστέγασμα ολοκλήρου της δημιουργίας, το τελειότερο και ευγενέστερο εξών των δημιουργημάτων, την κορονίδα της δημιουργίας και των μικρόθεων επί της γης, κατά τον σοφόν επίσκοπο νης Άγιο Γρηγόριο, τον άνθρωπο. Ο Θεός επρίξε τον άνθρωπο με υπέροχα προσόντα και χαρίσματα και σωματικά και διανοητικά και ηθικά και πνευματικά. Τοποθέτησε δι' αυτόν στον επίγειον κύριο Παράτσιο. Αλλά δυστυχώς η γενάρχη του ανθρωπίνου, η πρωτόπλα και η γενάρχη του ανθρωπίνου γένους παρέβησαν την Θεία Εντολή και εξεδιώθησαν εκ του επιγείου εκείνου παραδείσου. Αλλά ο Άγιος Θεός έδωκε μία υπόσχεση, ίσως εκδιωκθέντας εκ του παραδείσου ανθρώπους, πρωτοπλάχη. Εις χρόνων άγνωστον εις αυτούς θα αποστείλει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον κύριο Μονής Χριστός, ο οποίος θα σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και τον όλο θάνατο. Είναι το γνωστό πρωτευαγγέλιο το οποίο περιέχεται στο τρίτο κεφάλαιο της Ιωάννης. Ήρθε ο Κύριος και επί μέρα ολόκληρη τριετία εδίδασκε τον Λόγο του Θεού, εφώτητας πιας των ανθρώπων, απεκάλυψε τα σωτηριώδης αληθείας με τον παρασθενή του Λόγου και την παρασθενικό του δύναμη εθεράπευε φοβερά και αμύωτα τα νοσήματα και πολλούς νεκρούς επανέφερε στη ζωή. Αλλά δυστυχώς και μετά την ενανθρώπινη σωτήρωση Χριστού, ο άνθρωπος εξακολουθεί να προάγεται και να προοδεύει στο κακό και στην αμαρτία. Πολλοί από εμάς, κληρικοί και λαϊκοί, είμαστε άδικοι και αμαρτωλοί. Πολλά ξαμαρτάνομαι και παραμένουμε της Αγίας του εντολάς, αλλά δυστυχώς δεν μετανοούμε. Ή μετανοούμε αντικρός και υποκριτικό. Δύο είδη μετανοίας υπάρχουν. Η αληθής και ειλικρινής και η ψευδής και ανηλικρινής. Η πρώτη σώζει, η δεύτερη είναι ομοφυλής. Μετά, τι είναι μετά, είναι η εσωτερική μεταβολή των φρονημάτων και των αισθημάτων του αμαρτωλού ανθρώπου και δια των έργων εκδήλωση τη δικαιοσύνη και τη αγάπη και προ τον Άγιο Θεό αλλά και προ την ανθρώπου. Είναι η μόνη θύρα τη σωτηρία, η μετάνοια. Η μετάνοια είναι ασθενή και τεθειμένη οδό περί τη οποία διεξοδικότητα ο κύριο ομίλησε στην μηνόδη του Ορσουδία και η οποία ασθενή και τεθειμένη οδό ασφαλώ, ασφαλέστατα φέρει τον άνθρωπο στον Άγιο Παράδεισο. Τέλος, κατά τους Θεοφόρους και της Πατέρας, μετάνοια είναι το δεύτερο ούτως συμπάρχημα για τον άνθρωπο και τον γερά. Αυτή η μετάνοια είναι η βαθία συνέστηση της ενοχής της αμαρτίας και μάλιστα η ριζική απόφαση και η εκπλήρωση του νόμου του Θεού. Η αμαρτία είναι καταπάτηση του θέλημα και κατακολουθία εκθέτων παραβάτων στην ειδική αναλογή της αδικάστητης δικαιοσύνης. Για τούτο, ο θρηλυκός ψαλμοδός της Εκκλησίας μας, ο υψηπέτης προφητάνε δηλαδή, δια των φοβερών δίπλων αμάρτημα, τη μοιχεία και του φόρου του αξιωματικού ουρίου, πάντοτε φόρου προ τον Άγιο Θεό. Σήμωνο ήμαρτα και το πονηρό νοπό και πίστη. Ούτε δύναται ο χριστιανό να παραπάρει τη συνειδητή, αν μεν αποφέρατε. Τα μεγάλα και βαρέα αμαρτήματα πράττει τα μικρά και φαινομενικό ελάχι, διότι και φαινομενικό ελάχι στην εντολή είναι θέανημα του Θεού και η παραβασή τη καθά την ένοχο ενόπλων του Αγίου Θεού. Ώστε αν μιλήσει μία των ελαχίστων και διδάκου του ανθρώπου ελάχιστη την διαβασία των ονών, διδάσκει ο Θεός διδάσκαλος στο πέμπτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον για τον Ευαγγελίο, δηλαδή στην Μινώδη επί του όρθου μου. Άλλωστε τα μικρά λεγόμενα αμαρτήματα μου τον δρόμο στα βαρύτα τη θαλάσσια και φέρνουν τη θρησκευτική πυκρότητα και αποθούν τη χάρτα του πνεύματος, ότε σκότος βαθύ επέρχεται ή στην ψυχή του άνθρωπου. Επομένως, αληθής και ενήλικης μετάνοια είναι η τελεία καθαρότηση της ψυχής με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τα δάκρυα της αληθούς και ενήλικης μετανοίας και η τελεία επιστροφή των Θεών και της αγάπης και της ειρήνης και των θυμών και πάση παρακλήσεως. Κατά των μακάριων Παύλων εις το πρώτο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Κορινθίους όψελης. Η αληθή μετάνοια στηρίζεται πίσω της αγάπης Θεού. Η θρησκεία είναι αναποσπάσουν δεμένη εθνικότητα. Η απιστία είναι αποσπάσουν συνδεδεμένη με την αμαρτία και την απιστία. Ο αληθός και ειλικρινός μετανοών ανεπιφυλάκτος, ανεφόρον πιστεύει στη θεότητα της σωτήρωσης Χριστού, μετανοεί ειλικρινώς, επιστρέφει τελείως, αναγεννάται, ανακαινίζεται και του λύπου πράττει έργα και αρκούς, αξίζουν σε αληθούς και ειλικρινούς μετανοεί. Ο αληθός μετανοών μισεί και αποστρέφεται την οφειώδη και θηριόμορφη κακία κατά την Άγιον Εσύνη των Πλουσιώτη και περιπαθάσει τα αγαπά την Θεία και προκόντων αρετή κατά τον εαυτό της Εκκλησίας του Θεού Πατέρα. Ο αληθός μετανοών μισεί και αποστρέφεται την θεομίση στην αδικία
και περιπαθέστα αγαπά την Θεία και ουράνιο δικαιοσύνη. Αληθώς και αδικία ανοιχτή και θελικτή αμαρτία. Διότι παραβαίνει το όνομα του Θεού, διαλύει τους κοινωνικούς και συντρίβει ολοκλήρωση της οικογένειας, το οποίο θρύφει στην απελπισία και την ιστορία. Από τα ολίγα τα που ελέγχει στην άλλη της ημέρας. Ο Θεός έδωκε την μετάνοια εις την ζωή, διδάσκει ο εξόχου ευθυκρισίας και αμαροληψίας ιστορικός της Καινής Διαθήκης, ο γλαφυρός Έλληνα Βίας Μπουκάς, εις το 10ο κεφάλαιο του Πράξου Αποστόλου. Η μετάνοια είναι για τη σωτηρία της ποιητής. Είναι το μόνο μέσο της απαλλαγής μας από την αμαρτία. Η μετάνοια καθαρίζει την ψυχή μας. Η μετάνοια φέρει την γαλήνη και την ειρήνη εις την ταρσωμένη καρδία του ανθρώπου προς τις αμαρτίες και τέλος πλησιάζει εν Χριστώ εις τον Θεό των χριστιανών, καραντισμένη την καρδία εποχηνής πονηρά κατά τον μακάριο Παύλο εις το 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους Επιστολής. Συμφέρον όλων μας, κληρικών και λαϊκών, όλοι φύγαμε τον δρόμο του Θεού. Να μετανοήσουμε να αληθώς και ειλικρινώς. Όχι ως μετανόησαν οι δύο ασεβέστατοι βασιλείς των Εβραίων και των Αιγυπτίων, ο Αχάβου και ο Φαραώ. Θα ειλικρινήσουμε λοιπόν μετανόησαν οι δύο χωρίς καπώς. Το στόμα του Αποστόλου Παύλου, το στόμα του Αποστόλου Παύλου, πρωτοκολλητής Απόστολος Πίδος ο Πέτρος και το στόμα του Χριστού, πρωτοκολλητής του Απόστολου Παύλου. Για να μην μονίμως στην ψυχή μας, ο Κύριος ημών της Χριστός. Αν μετανοήσαμε ως μετανόησαν η πόρνια εκείνη η γενή, η οποία με δάκρυα προσέπεσε παρά τις πόδες του Κυρίου και τις οποίες συνεχωρήθησαν η αμαρτία πολλέ, διότι κατά βουλαφιλών Έλληνα Βουλευτικά ηγάπησε πολύ. Αν μετανοήσαμε αληθώς, ειλικρινώς και καρδίως. Θεός ου μη κτηρίζεται, διδάσκει ο Απόστολος Παύλος εις το έκτο κεφάλαιο της προσκαλάτης επιτομής. Η αληθής και η ειλικρή μετάνοια, η οποία απαραίτητος πρέπει να συνοδεύεται από τα έργα της αγάπης, της δικαιοσύνης, της ταπεινοφροσύνης, θα ανοίξει η μετάνοια αυτή τα σπήλα στον ουρανό και θα δείχνουμε τις ενίδες και μέλλον. Εάν λοιπόν θέλουμε να δούμε καλύτερες ημέρες και εμείς αμαρτήσαμε περισσότερο από εσάς, πρέπει αγαπητοί μου να ζούμε και να πολιτευόμαστε σύμφωνα με το θέλημα της Παναγίας Τριάδος. Να εφαρμόζουμε στη ζωή μας ολόκληρο τον Ευαγγελικό νόμο, το οποίο βοηθό μου στεφανόπη και αποκορυφώνεται, είναι δύο κορυφαία εντολές. Η ταπεινοφροσύνη και η αγάπη προς όλους τους ανθρώπους και προς αυτούς που είναι τους εχθρούς μας. Αγαπάτε το σήμα και αγαπητοποιείτε, είναι κορυφαία εντολή του Κυρίου, η οποία περιέχεται εις το έκτο κεφάλαιο που κάνει ο Ευαγγελίου. Δεν τα κάναμε αυτά, πατριάρχη να μην δεσπότησαν στην κόλαση. Αυτά που σας είπα είναι η αλήθεια. Όλοι αμαρτωλοί, αλλά μάρτες μόνο ο Κύριος. Θα πάτε τώρα κάτω, θα πάρετε με το καλό, θα σας κάνω καφεδάκι, ευχαριστώ. Θα περιμένουμε να ξαναπροβήσουμε.